Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ομολογήσω ότι όπως είπε και ο εισηγητής του ποταμιού, πράγματι ένα μείζον πολιτικό γεγονός έχει επισκιάσει ένα νομοσχέδιο που από ό,τι βλέπω στηρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων, από ό,τι κατάλαβα και από το ποτάμι σήμερα, αλλά και από την Ένωση Κεντρών, δηλαδή από τα 6 κόμματα στα 8, στηρίζεται ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά αποτελεί τομή για την προνοιακή κατάσταση της χώρας μας. Δηλαδή, αλλάζει πραγματικά τον προνοιακό χάρτη της χώρας μας και όπως φάνηκε και στη διαβούλευση, όπου πάλι εκεί η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων τοποθετήθηκαν υπέρ, έτσι κατάλαβα και από την συζήτηση στη Βουλή όλες αυτές τις μέρες ότι γίνεται αποδεκτό, γίνεται αποδεκτή μια μεγάλη αλλαγή. Αυτή η μεγάλη αλλαγή του προνοιακού χάρτη έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Δημιουργείται ένα εργαλείο, ο μηχανισμός, ας πούμε, κοινωνικής προστασίας. Ο μηχανισμός, για να μην μπερδευόμαστε. Δημιουργείται λοιπόν ένα εργαλείο το οποίο για πρώτη φορά φέρνει σε επαφή όλες τις βάσεις δεδομένων της κυβέρνησης από όπου και αν προέρχονται, όλους τους 17 φορείς που δίνουν προνοιακά επιδόματα, όλα τα επιδόματα στο κράτος, 125 τον αριθμό, τα φέρνει σε ενιαία βάση δεδομένων. Αυτό για πρώτη φορά μας επιτρέπει, θα μας επιτρέπει, ήδη είναι φτιαγμένο αυτό το αρχείο, το ηλεκτρονικό, θα μας επιτρέπει από εδώ και ύστερα να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται για κάθε πολίτη αυτής της χώρας, ώστε να μπορούμε να βοηθάμε να διεκδικεί και να παίρνει τα επιδόματά του με ένα πολύ απλό τρόπο. Αυτό είναι το ένα που κάνει. Για πρώτη φορά λοιπόν στην Ελλάδα θα αποκτήσουμε αυτό το αρχείο. Όταν μας λένε πόσοι ανάπηροι είναι, θα απαντάμε. Πόσα επιδόματα παίρνει ένας ανάπηρος, θα απαντάμε. Και δεν θα αφήνουμε τους δανειστές να ισχυρίζονται ότι οι ανάπηροι παίρνουν χιλιάδες επιδόματα και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το ένα. Διαφάνεια. Για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια όλα τα αρχεία θα είναι μαζί. Το έχουμε φτιάξει το αρχείο. Δεν είναι έπαια πτερόεντα, λόγια που πετάνε. Δεν θα γίνουν. Είναι φτιαγμένο. Το δεύτερο αρχείο είναι όλα τα ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες πρόνοιας. Το τρίτο αρχείο είναι όλα τα προγράμματα. Κανείς Έλληνας πια δεν θα αγνοεί ότι αυτό το πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τον προϋπολογισμό δίνεται σε όλες τις περιοχές της χώρας και εκείνος δεν το παίρνει. Θα το μαθαίνει. Πώς θα το μαθαίνει? Θα το μαθαίνει από τα 254 κέντρα κοινότητας που και αυτά θα λειτουργούν. Δεν είναι και αυτό κάτι που το λέμε, γιατί εξασφαλίσαμε 60 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να στελεχώσουμε με 750 ανθρώπους, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, για να τελειώνουν και οι εξυπνάδες, με συγχωρείτε τώρα για το εξυπνάδες, να το διαγράψετε, αλλά περί συριζαϊκού κράτους, διαδικασίες ΑΣΕΠ, 750 άνθρωποι σε όλους τους δήμους της χώρας, συνδεδεμένοι με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων που σήμερα είναι αποψηλωμένες και δεν μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Άρα ο πολίτης πάει στο κέντρο κοινότητας που είναι ένας πάγκος με κάποιους υπαλλήλους από πίσω, με μία πλατφόρμα ηλεκτρονική μπροστά του, στο ισόγειο κάθε δημαρχείου, τόσο απλό, και ρωτάει: είμαι αυτός, με αυτό το αφημί, πέστε μου τι δικαιούμαι. Άρα, τα περιοφελούμενων, δικαιούχων και κουβέντες να λέμε, δεν βαριέσαι να τις λέμε.
αλλά ο δικαιούχος πια πολίτης έχει τα δικαιώματα, δεν θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάει στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, για να λέω τα αυτούς που βλέπω μπροστά μου, για να του λένε πού να πάει να διεκδικήσει ένα επίδομα. Και συγχρόνως, όταν θα του λένε πού είναι τα επιδόματα του, τι ακόμη δικαιούται, συγχρόνως την αίτηση, γιατί το σύστημα είναι καινούριο, είναι νέας τεχνολογίας, την κάνει εκείνη την ώρα. Ή με τον υπάλληλο ή μόνο στο σπίτι του. Γιατί όλα τα στοιχεία είναι προσυμπληρωμένα. Άρα τελειώνει το πελατειακό κράτος, αγαπητοί συνάδελφοι, του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των υπολείπων. Τελειώνει εδώ. Τρίτον, και άρα με αξιοπρέπεια ο πολίτης δεν χρειάζεται να παρακαλέσει κανέναν για να πού θα βάλει τον άρρωστο πατέρα του, το γέρο πατέρα του, το παιδί του που έχει αναπηρία, νοητική στέρηση και ούτω καθεξής. Τελειώνει. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια. Εμείς η αριστερά αξιοπρέπεια πρέπει να δώσουμε, αφού πράγματι μας φέρατε σε αυτή την κατάσταση που δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε. Πράγματι. Τι να κάνουμε λοιπόν, λεφτά δεν έχουμε να δώσουμε, αλλά αξιοπρέπεια, διαφάνεια, όλοι να ξέρουν όλα. Έχουμε να δώσουμε και όχι μόνο, ξέρουμε και να το φτιάξουμε. Ξέρουμε και να το φτιάξουμε εμείς οι ανίκανοι και να το λειτουργήσουμε πολύ γρήγορα. Εμείς οι αναξιόπιστοι και ανίκανοι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά θα τα ζήσει ο ελληνικός λαός στην καθημερινότητά του. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, μετά από αυτό που σας είπα και που θα το ζήσει στην καθημερινότητα ο ελληνικός λαός, έχω να σας πω και το εξής. Για πρώτη φορά κάνουμε το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης 760 εκατομμύρια, όποιος τα είχε πιο μπροστά στο λογαριασμό, από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, και δεν τα έγραψε το 2015 για να το κάνουμε εμείς, ή δεν το έκανε μόνος του, να απολογηθεί εδώ και τώρα. Εμείς βρήκαμε τα 760 εκατομμύρια, δεν κόψαμε ούτε ένα επίδομα για αυτά, και δίνουμε λοιπόν το ΚΕΑ με τρεις άξονες. Όχι μόνο τα 480 ευρώ στην τετραμελή οικογένεια το μήνα, γιατί δεν το θεωρούμε σημαντικό, οι υπηρεσίες που είπα, και βέβαια εργασία. Το 10% των δικαιούχων άνεργων, δύο λεπτά, θα μπουν στην εργασία. Με τι προγράμματα? Με τα προγράμματα της κοινοφελούς, πρώτον. Με ειδικά προγράμματα τα οποία σχεδιάζει το ομόλογο χαρτοφυλάκιο της κυρίας Αντωνοπούλου. Δηλαδή, θα συζεύξουμε τις επιχειρήσεις. Μη φαντάζεστε ότι δεν θα γίνουν αυτά. Ούτε μη σας περάσει από το μυαλό, δεν θα τα κάνουμε αυτά. Θα συζεύξουμε λοιπόν επιχειρήσεις με ανέργους, δικαιούχους του ΚΕΑ, και θα βρούνε δουλειά και θα επιδοτήσουμε τις επιχειρήσεις. Είναι υποχρέωσή μας, το έχουμε υπογράψει αυτό λοιπόν, και θα το υλοποιήσουμε. Και για να τελειώνω, η κυρία Χριστοφιλοπούλου με ρώτησε για τα άρθρα 7 και 8. Επανειλημμένα έχω πει και το ξέρετε και εσείς, κυρία Μεγαλοοικονόμου. Εφόσον υπάρχει το μνημόνιο, οι 800.000 για την στελέχωση των δύο διευθύνσεων του Υπουργείου Πρόνοιας, του χαρτοφυλάκιου της Πρόνοιας, ξαναλέω, 54 άνθρωποι είναι όλοι και όλοι στην Πρόνοια. Και φτιάχνουμε άλλες 39 ανθρώπους βάζουμε στην Πρόνοια για να σηκώσουν το βάρος μιας νέας αναδιάταξης όλης της Πρόνοιας. Αυτοί οι 39 άνθρωποι θα βγαίνουν μέσα από το δημόσιο τομέα. Όλοι το ξέρετε, και η Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά, ότι μέχρι το τέλος των μνημονίων κανείς δεν μπορεί να διοριστεί στο δημόσιο. Τα ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά. Πλην 15 συμβούλων, οι οποίοι είναι εμπειρογνώμονες αποκλειστικά και διορίζονται, κυρία Χριστοφιλοπούλου, όπως ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, για όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το ΕΣΠΑ, με τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ, είναι αξιολογητές των προγραμμάτων. Το γράφει.
γράφει εμπειρογνώμονες. Να το συμπληρώσω. Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Να συμπληρώσω νομοτεχνικά. Παρακαλώ. Ότι είναι εμπειρογνώμονες από το ΕΣΠΑ και διορίζονται με τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ. Δεν θέλω να υπάρξει καμία σκιά. Είναι ένα δημοκρατικό εργαλείο, είναι δημοκρατικές πολιτικές, θα τη ζήσει ο λαός μας και θα δει διαφορά στην καθημερινότητά του. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την αναλογή. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ. Αλλά και εσείς, για παρακαλώ.